Διωθήκαμε με τη χάρη του Αγίου Θεού μας και τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότη μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο, στο όμορφο αυτό εκκλησάκι του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά και να τελέσουμε τον εσπερινό για την αυριανή εορτή. Είναι παράδοξο πως διασώθηκε και απλώθηκε η φήμη ενός Αγίου, ο οποίος είχε το σπίτι του και την οικογενειακή του επιχείρηση στον Πόντο. Αλλά η επιχείρηση βέβαια ήταν τέτοια, η οποία είχε τη δυνατότητα της επικοινωνίας με λαούς οι οποίοι έμεναν στην θάλασσα και ασχολούνται με το πλεούμενο. Γιατί η οικογένεια του Αγίου Φωκά είχε ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο στη Σινόπη, όπου κατασκευαζόντουσαν τα πιο φημισμένα και καλόπλοα πλοία της Μεσογείου θαλάσσης αλλά και των άλλων θαλασσών. Είχε δυνατότητα δηλαδή με τη γνώση του η οικογένεια του Φωκά να κατασκευάζει πλοία τα οποία δεν τα ενοχλούσε ο άνεμος, τα οποία μπορούσαν να πλέουν ανάμεσα σε βράχους πολύ εύκολα γιατί ήταν ευέλικτα και επίσης να μην φοβούνται τα ρηχά νερά. Ίσως γι' αυτό απλώθηκε η φήμη του Φωκά, του ιερομάρτυρα αυτού που αγίασε, γιατί ήταν ιερέας και ασχολείται ακόμα και με την επιχείρηση και σαν χριστιανός προσπαθούσε τους ανθρώπους που έμεναν εκεί περιμένοντας να τελειώσει το πλοίο τους και να το πάρουν για να φύγουν, να τους βάλει στον δρόμο της παρουσίας της αλήθειας, της πίστεως στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε πως πολλά εκκλησάκια και στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις παράκτιες περιοχές είναι αφιερωμένα στη μνήμη του, μια και η αγάπη προς τον Φωκά όταν εκείνος μαρτύρησε έκανε τους ανθρώπους που τον ήξεραν να τον θυμούνται με πολύ δύναμη στην προσευχή τους και να φτιάχνουν μικρά εκκλησάκια παραθαλάς. Έτσι πιθανότατα βρέθηκε και ο Άγιος Φωκάς την περιοχή μας και πήρε η περιοχή την ονομασία από το όνομά του και τον ευλαβούμαστε μέχρι σήμερα, ενώ έχουν χαθεί οι ιστορικές μνήμες, έμεινε η μνήμη της πίστεως και η παρουσία του Αγίου στη ζωή μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω εδώ και η δυνατότητα της ζωής, γιατί αυτή είναι η ομορφιά. Η ομορφιά είναι να παραμένει η δυνατότητα της ζωής και να συνεχίζει. Εγώ σαν επίσκοπος του τόπου είμαι ιδιαίτερα ευλογημένος επειδή έχω πιστούς ανθρώπους γύρω μου και επειδή αυτά τα νησιά μας, η Κός και η Νήσορος, απαρτίζονται και κατοικούνται από ανθρώπους και γηγενείς και επισκέπτες που έχουν ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα και αυτή την χαρά και αυτή την ευλογία πάντα αναφέρω στον Παναγιώτα, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη που εσείς οικογενειακώς τον έχετε γνωρίσει. Και είναι παράδοξο πως θυμάται κάθε φορά και με ρωτάει και μου στέλνει χαιρετίσματα. Φαίνεται ότι του έκανες πολύ καλή εντύπωση. Γι' αυτό με ρωτάει τι κάνει εκείνος ο φίλος, έτσι που λέει. Γιατί φαίνεται ότι μίλησες και με ωραία λόγια και για μένα. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και την επιχείρησή σας και τους κόπους και τους μόχθους της προσπάθειας που κάνετε για τη ζωή και δίνετε και τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να πορίζονται και να έχουν τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς παρουσίας στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάλι και πολλά. Ευχαριστούμε Άγιοι Ιεροψάλτες, ευχαριστούμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε ανάμεσά μας και τον κύριο Υπουργό μας, τον κύριο Σκανδαλίδη και τη σύζυγό του. Θέλουμε να μας έρχεστε πιο συχνά, κύριε Υπουργέ. Τώρα που θα εγκατασταθώ εδώ, θα... Πολύ ωραία, είμαστε ιδιαίτερος χαρούμενοι. Πολλά τα έτη σε όλους σας. Ευχαριστούμε Χαρίγλια και σένα που είσαι πάντοτε παρούσα για να μας έχουν και οι άλλοι στην παρέα. Πολλά τα έτη σας. Πάμε λίγο και εκεί γιατί έχει πάρα πολύ. Πάμε λίγο.
λέω. Έλα.